Την ανωδική τροχιά της Κρήτης ήρθε με βίαιο τρόπο να διακόψει η πανδημία, καθώς με απίστευτη ταχύτητα έκλεισαν επιχειρήσεις, άλλαξαν εργασιακές συνθήκες και χάθηκαν κεκτημένα δεκαετιών για τους εργαζόμενους. Το νησί μας, ακολουθώντας τα χνάρια άλλων περιφερειών, πήγε χρόνια πίσω. Το 20 είναι μια χρονιά που τολμώ να τη χαρακτηρίσω καταστροφική. Η Κρήτη φτάνει να έχει τη μεγαλύτερη μεταβολή, δηλαδή αύξηση της ανεργίας από κάθε άλλη ευρωπαϊκή περιφέρεια. Αυτό με τη σειρά του, λόγω της υγειονομικής κρίσης, πανδημίας και συνακόλουθα της οικονομικής κρίσης, σε μια περιφέρεια που εξαρτάται πάρα πολύ από τον τουρισμό. Δημιούργησε καταρχάς αυτή την καινούργια κατηγορία ατόμων σε αναστολή εργασίας, κάτι το οποίο δεν υπήρχε προηγουμένως, που αν προσθεθεί σε αυτούς οι οποίοι δεν είχαν εργασία, μας ξανανέβασε το ποσοστό των ατόμων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας. Μέσω του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης, το Πανεπιστήμιο, η Περιφέρεια Κρήτης και η Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας κατέγραψαν τις επώδυνες αλλαγές που συντελέστηκαν τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικό είναι ότι περισσότερο επηρεάστηκαν οι γυναίκες, ενώ εν μία νυχτή επιχειρηματίες έγιναν μισθωτοί. Πλήττονται περισσότερο οι γυναίκες από τις μεταβολές, τις αρνητικές τις όποιες στην αγορά εργασίας. Δεύτερο, μια τάση που τη βλέπουμε χρόνο με το χρόνο, συρρήκνωση των μικρών, μικρομεσαίων και οικογενειακών επιχειρήσεων που αποτελούν όμως μέρος της δραχοκοκαλιάς τοπικής οικονομίας. Άρα, αυτού του είδους επιχειρηματίες υπάρχει τάση να μετατρέπονται είτε σε μισθωτούς είτε και σε ανέργους. Το οποίο έχετε να επιβεβαιώσει όλες αυτές τις τοποθετήσεις μας για τις δύσκολες συνθήκες των εργασιακών σχέσεων, όχι μόνο στο νησί μας αλλά και σε όλη τη χώρα, και πραγματικά μας προσφέρει αυτά τα ποιοτικά στοιχεία που μπορούμε και εμείς να τα χρησιμοποιήσουμε στην άσκηση των πιέσεων, των πολιτικών μας και των διεκδικήσεών μας στο μέλλον. Και για το 2022 είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις, αφού η μία κρίση διαδέχτηκε την άλλη. Τα δεδομένα που έχουμε είναι μέχρι και το 2021. Το 2022 μην ξεχνάμε ότι είναι μια χρονιά μιας ακόμα κρίσης, σημαντικής κρίσης και οίκιστα προβλέψιμης. Αναφέρομαι στην ενεργειακή κρίση, στην κρίση της ακρίβειας και της ανατίμησης. Τα αποτελέσματα του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης παρουσιάστηκαν στο πρώτο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Επιβεβαιώνουμε το γεγονός ότι η καταγραφή των δεδομένων της αγοράς εργασίας, η αξιολόγηση των αναγκών και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας σκοπεύουν στη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης.